στο κανάλι μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί εγώ δεν είμαι. Βασικά με έχει πιάσει αυτό το διχαλάκι και η φωνή μου είναι κάπως βραχνή, επειδή είναι και πρωί κιόλας. Αλλά εντάξει. Θα το υποστείτε σε όλο το βίντεο. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν σας έχω τα 2017 trends για τα φρύδια. Θα προσπαθήσουμε μαζί φυσικά να κάνουμε τα trends που χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο Instagram, όπως όλες αυτές εδώ πέρα οι φωτογραφίες. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα δημιουργήσω, γιατί τα περισσότερα από αυτά, όπως ξέρετε, είναι Photoshop, όπως επίσης αυτή η καμπύλη ή και η πλεξούδα. Τοποθετούν απλά μια πλεξούδα στο φρύδι τους και τελείωσε. Ενώ εγώ θα πρέπει να το δημιουργήσω τώρα με το μολύβι μου και τα συνέργα τέλος πάντων για τα φρύδια. Γι' αυτό δεν έχω βάψει τα φρύδια μου, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε στο βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο look που θέλω να δημιουργήσω είναι αυτό το wavy κάπως style που και καλά το φρύδι σου πηγαίνει κάπως wavy. Κυματιστό. Πάμε να δούμε. Okay, φίλε. Okay. Νομίζω είμαι πολύ χάλια στη ζωγραφική. Οκ. Ναι. Χρειάζομαι ένα μορμάκι λοιπόν. Ναι. Καλύτερα. Πάμε τώρα λοιπόν να το γεμίσουμε. Έχω εδώ μία παλέτα με σκιές για τα φρύδια. Θα πάρω εννοείται πιο σκούρη απόχρωση, έτσι ώστε να γεμίσω όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στα φρύδια μου και να το δώσω την ψιδέστηση έτσι έστω λίγο. Θα πάρω και ένα πιο ανοιχτό μολυβάκι. Συνεχίσω με το μολύβι που πήρα στην αρχή, το σκούρο. Να γεμίζω βασικά αυτά που είναι δέρμα, τα σημεία. Νομίζω θυμίζει λίγο κυματιστό φρύδι, αλλά αυτά τα σημεία, επειδή έχω πάρα πολύ πυκνά φρύδια, όπως μπορείτε να δείτε, είναι και πολύ ψηλά κάπως. Και έπρεπε να βγει κάπως έτσι, υποθέτω. Ενώ με το σβήσω λίγο. Λοιπόν, δεν θα κάνω και το άλλο μάτι, γιατί θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα για να κάνω μόνο αυτό το μάτι. Θα δοκιμάσω στο άλλο μάτι να κάνω το further. Ωραία, ας προχωρήσουμε και στο άλλο μάτι. Θα το κάνουμε να πετάγονται κάπως οι τρίχες και λοιπά. Οπότε για να δούμε. Έχω εδώ κάτι πινέλα για τα φρύδια, για τις φλεφαρίδες. Ανοίξτε καλά μου. Και στο οποίο θα πλώσω λίγο αντρικό ζελέ. Είναι λίγο τσούμπαλα τα φρύδια μου. Ου! Απλά αυτό που δεν κατάλαβα είναι πως την κάνω τη χωρίστρα στη μέση. Λιάξ! Μην πέφτετε τώρα. Ανεβείτε. Κανονικά αυτό το hack. Hack. Το trend. Το κάνεις με κόλλα. Αλλά πρώτον δεν είχα τέτοια κόλλα stick. Και νομίζω πως δεν θα ήθελα να βάλω κόλλα στα φρύδια μου. Γιατί εδώ θα την έβαζα, θα ήταν λίγο κάπως. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι κάπως έτσι είναι το trend. Αλλάσω αυτό το φρύδι και να δοκιμάσω να κάνω την πλεξούδα εδώ. Δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη η πλεξούδα, γιατί κυρίως με Photoshop την έχουν κάνει. Πάμε λοιπόν για την πλεξούδα. Λοιπόν, ξεκινήσω. Καταρχάς, δεν βάφει το μολύβι μου.
Πώς γίνεται αυτό? Α? Πρέπει να πάρω το πιο σκούρο. Παιδιά, έχω πάρα πολύ πυκνό τρίχωμα. Στα αφήδια μου είναι πολύ γεμάτα. Και ως φαίνονται έτσι στη κάμερα. Όντως είναι. Ου, φίλε! Από την κάμερα δείχνει λίγο. Πολύ καλή αυτό μου την πλεξούδα, μου αρέσει. Απλά λερώνει. Λοιπόν, ας δούμε από κάτω ξανά. Η από κάτω μεριά είναι πολύ δύσκολη. Μπορώ να πω ότι θυμίζει ελάχιστα από μακριά πλεξούδα. Τα ήταν τα πιο σημαντικά βασικά trends που έχω δει για το 2017 στο Instagram, στο internet γενικότερα και όλα αυτά. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα μεγάλο like, subscribe για να ενημερώνεστε το κουδουνάκι συνέχεια, γιατί ανεβάζω κάθε εβδομάδα ένα καινούριο βίντεο. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο, γεια σας!